Κοίταξε, είδα ένα μάτς το οποίο πριν από το μάτς μας λέει ο Μπαγκασέτας παίζει. Ωραία, ο Μπαγκασέτας άμα παίξει και δεν παίζει ο Κάτσε με τον Τζιόλι, ουσιαστικά παίζει με έναν κόφτη ο ΠΑΟΚ. Άρα ο Μπαγκασέτας θα βρει τρόπο να τρυπώσει μέσα, να κάνει πάσες, να σουτάρει, να κάνει ένα ράνι. Είναι άλλο μάτς με τον Μπαγκασέτα και είναι άλλο μάτς χωρίς τον Μπαγκασέτα. Κάνουμε την πρόβλεψη υποτιθέμενη ότι παίζει ο Μπαγκασέτας. Ο Μπαγκασέτας θέλει να πάει να πούμε στην ΑΕΚ, οι άλλοι το στείλαν στον Ολυμπιακό, λέει εγώ δεν πάω, έγινε φασαρία και ο Μπαγκασέτας δεν παίζει. Πέρα αυτό όμως, ο ΠΑΟΚ διατηρεί μια σοβαρότητα με τον Ίβιτς. Σοβαρότητα την οποία θα εξαργυρώσει από ό,τι φαίνεται με τον Ίβιτς προπονητή στη νέα σεζόν. Και το κακό είναι ότι θα μείνει και ο Μπερμπάντοφ μαζί. Θα μείνει και ο Μπερμπάντοφ μαζί. Τώρα τον ΠΑΟΚ μυαλό δεν θα τον βάλουμε. Λέει ο Μπερμπάντοφ πεκταλάς κτλ. Δεν θα βγάλω πολύποτε στο έντερο πάλι επειδή ο ΠΑΟΚ δεν καταλαβαίνει. Αλλά σε μια ωραία τριάδα Ροντρίγκες, Μακ, Κλάους δεν βγαίνει δεκάρι ο Πέλκας. Ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι είναι και ένα καθρέφτη το τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Χρειάζεται δεκάρι. Γιατί μια ωραία ομάδα με τριπλέτα πολύ ωραία, ο Ροντρίγκες με ταχύτητα, Μακ με ποιότητα και με εκτέλεση ο Κλάους δεν έχουν τον τέταρτο ποιοτικό παίκτη να μπει να κάνει και να ράνει. Δεν βγαίνει ο Πέλκας λοιπόν σαν δεκάρι και είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί εκεί ποδοσφαιριστή. Επίσης να πω ότι ο Χαρίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής με καλά μπροστινά στοιχεία, αλλά στην πλάτη του κάνει πάρα πολλά φάουλ χαμηλά και είναι πολύ κακό στο μαρκάρισμα. Εκεί έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στο θέμα του Χαρίση. Καλός όμως πολύ, πολύ μπροστά ο Χαρίσης, κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, είναι γρήγορος, έχει καλά ποδάρια κτλ. Τερματοφύλακα θέλει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Σέντερ μπακ θέλει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Γιατί του Χατζησαΐα τον τρώει ο Μαλεζάς, ο Τζαβέλας θα παίξει και του χρόνου κτλ. Αριστερό μπακ θέλει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Με τον Λέοβας δεν βγαίνει. Και δεξί μπακ θέλει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Με τον Κίτσιου δεν βγαίνει. Άρα με άλλα λόγια, δεν πρέπει να μείνουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός σχετικά με τον Πανιόνιο, έχοντας υπόψη μας ότι και ο Πανιόνιος έπαιζε χωρίς τον Μπακασέτα, έχοντας υπόψη μας ότι ο Πανιόνιος βγήκε και ο Ανσαριφάτ, έχοντας υπόψη μας ότι ο Πανιόνιος από τον Γενάρη και μετά δεν έχει τον Μπουμάλ, έχοντας υπόψη μας ο Πανιόνιος από τον Γενάρη και μετά δεν έχει και τον Χατζη Ισαΐα. Πάει δηλαδή στην πτωτική πορεία. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο Ίβιτς είναι πολύ πιο συμμαζεμένος από τον Ντουντόρ και είναι πολύ πιο ορθολογιστής. Εγώ δεν θα τον έκυγα τον Ίβιτς. Δεν θα τον έβαζα πρώτο προπονητή στην ομάδα. Θα τον είχα όμως ένα πόστο σαν δεύτερο προπονητή βοηθό και θα τον πήγαινα σε σεμινάρια. Θα τον έκλεινα 10 μέρες με τον Γουαρντιόλα. Μια εβδομάδα στον Σιμεώνη. Να τον εκπολιτήσω, να τον εκποδοσφαιριποιήσω. Να τον δημιουργήσω μια καλύτερη ποδοσφαιρική κουλτούρα γιατί το έχει ο Ίβιτς. Και σιγά σιγά να τον φέρω σε εκείνα τα επίπεδα να του παραδώσω τον ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια. Αυτό τώρα με τον Ίβιτς μπορεί να είναι δυσάρεστο για τον Ίβιτς του χρόνου. Καλός ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να βγει πρώτος έναντι των άλλων των ομάδων. Αν και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη η ομάδα, αλλά δεν έχει προπονητή. Λέω όμως ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγει πρώτος γιατί είναι και η μοναδική ομάδα που μπορεί να επενδύσει το καλοκαίρι σε ποδοσφαιριστές εν ώψη εισόδου του στους ομίλους του Champions League. Άρα εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι ίσως η μοναδική ομάδα που θα στάξει χρήματα, γιατί ούτε ο Μελισσανίδης θα στάξει ούτε ο Αλαφούζος, μόνο ο Σαββίδης μπορεί να στάξει χρήματα. Αλλά το ερώτημα είναι, θα το δαγκώσουν πάλι, θα του πιάσουν τον κόλο πάλι, θα το ξεγελάσουν πάλι τον κύριο Σαββίδη. Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να δώσω λύση. Γεια χαρά.